Για ανηθικότητα και ανεντιμότητα, κατηγόρησε τον Βασίλη Τερζή σε συνέντευξη τύπου τόσο ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, όσο και Θόδωρος Αραπατζής, υποψήφιος δήμαρχος. Δεν είναι ούτε λογικό, ούτε ηθικό ένας δημοτικός σύμβουλος παράλληλα να κατέχει αξιώματα στο Δήμο και να μην είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη που του έδωσε τα αξιώματα, αλλά με άλλη παράταξη. Αυτό το γεγονός πράγματι διεκδικεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Ασφαλώς και δεν είναι έντιμο τέτοιες αποφάσεις μετακίνησης σε άλλο συνδυασμό, δεν είναι έντιμο να λαμβάνονται 2 ή 1 μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να χρησιμοποιούν το αξίωμά τους προς άγραν ψήφων. Είναι παράλογο όμως, και για να υποθεί πιο απλά, παραδείγματος χάρη, να είναι κάποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και να μην παραιτείται από υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Τερζής, ασφαλώς και έχει το απεριόριστο δικαίωμα να επιλέξει όποια δημοτική παράταξη επιθυμεί προκειμένου να πολιτευτεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Όμως, δεν έχει κανένα δικαίωμα και είναι πέρα κάθε λογικής και πολιτικής ηθικής να παραμένει στα αξιώματα που του έδωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή και ταυτόχρονα να δηλώνει ότι είναι υποψήφιος με άλλη παράταξη. Αυτό στο δικό μου κώδικα αξιών λέγεται ανηθικότητα. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αγγελίδη, χθες το πρωί υπήρξε συνάντηση με τον κύριο Τερζή και μετά τη συνάντηση αποφάσισε την αντικατάστασή του. Όσον αφορά την αντικατάστασή του από πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ και από πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει ο νόμος. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται διότι ο κύριος Τερζής Βασίλης αποφάσισε, όπως μου ανακοίνωσε στη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 18/1/2019, ότι θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Φωτιάδη και δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα αξιώματα που του έχει δώσει η παράταξη που κυβερνά το Δήμο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και υπέβαλε μια σειρά ερωτήσεων προς τον κύριο Τερζή. Τι θα λέει αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος στους δημότες? Ψηφίστε με, σεραίοι δημότες, για το σημαντικό έργο που έκανα με τη Δημοτική Παράταξη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων ως Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φωτιάδη, θα τον δεχθεί ως υποψήφιο στην παράταξή του τη στιγμή που υπηρετεί από τα αξιώματα που κατέχει την πολιτική της τωρινής Δημοτικής Αρχής? Αργότερα, μέσα στην ημέρα, ο κύριος Τερζής απάντησε σε όλα τα ερωτήματα τόσο του Δημάρχου όσο και του κυρίου Αραμπατζή. Από την κεντρική σκηνή είναι μια παλαιοπολιτική και μια παλαιοκομματική αυτή η μέθοδος και αυτή η φιλοσοφία. Να προσπαθήσεις να αναδειχθείς μειώνοντας τους άλλους. Εγώ ποτέ δεν το έκανα και δεν πρόκειται να το κάνω, κύριε Δήμαρχε. Επί του πρακτέου, τι θα πει? Δεν πρόκειται λοιπόν να κατηγορήσω, δεν πρόκειται να κατηγορήσω τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους. Εγώ θα προσπαθήσω να δείξω τις δικές μου αρετές, τις δικές μου ικανότητες. Ο κύριος Τερζής τόνισε ότι εκλέχθηκε στο πλευρό του Δημάρχου και του συνδυασμού του. Με εμπιστεύθηκαν για αυτή τη δημαρχιακή θητεία με τον Δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη μέχρι 31 Αυγούστου του 2019. Νομίζω δεν παραιτήθηκε ο Δήμαρχος, αυτόν υπηρετώ. Με επικεφαλή αυτών ορίστηκα και με επικεφαλής αυτών εγώ θα πράττω τα συμφέροντα, όπως είπα και πριν, των σεραίων δημοτών. Σχετικά με την άγραμ ψήφων, ο κύριος Τερζής ανταπάντησε ότι αυτό, αν ισχύει για τον ίδιο, θα ισχύει και για τον Δήμαρχο. Δεν υπήρξε ποτέ πιο άστοχη δήλωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει δημόσια θέση. Ομολογεί λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος ότι εμείς που έχουμε τις θέσεις ευθύνης αυτή την εποχή και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας τη χρησιμοποιούμε προς, είπατε, άγραν ψήφων.
Ομολογεί λοιπόν το Ρουσφέτη. Εάν λοιπόν το ομολογεί σε εμένα, άρα νομίζω το ομολογεί και ως τακτική και για όλους αυτούς που παραμένουν και για τον διάδοχό μου. Αν είναι λοιπόν έτσι, ας παραιτηθούν όλοι 2 μήνες πριν τις εκλογές, για να μην χρησιμοποιήσουμε τη θέση μας προς άγραν ψήφου. Μου είπε ότι είναι δυσαρεστημένος που δεν τον έκανα αντιδήμαρχο. Μα του λέω, σε τίμησα με τόσα αξιώματα. Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού αθλητισμού, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Λέει, εγώ ήθελα να είμαι αντιδήμαρχος για να έχω τον τίτλο αυτό στο βιογραφικό μου. Αφού λοιπόν δημοσιοποιεί μια ιδιωτική κουβέντα, και εγώ θα πω μία κάτι από τα πολλά που μου είπε. Ότι σε εμένα προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες στο συνδυασμό του. Βέβαια, εγώ κουράστηκα πάρα πολύ, όπως κουράζεστε κι εσείς. Δεν εγκαταλείπετε όμως το πόσο σας, γιατί έχετε ευθύνη για αυτό που κάνετε. Και εγώ λοιπόν, ναι, κουράστηκα και κουράζομαι, δεν εγκαταλείπω όμως ποτέ.